της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας για αυτή την πολύ σοβαρή καταγγελία όσον αφορά το κρούσμα υιογενούς μυνηγκίτιδας σε δημοτικό σχολείο. Κυρία Κολλίου, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Αυτό που εμείς, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι πρόκειται για καταγγελία μητέρας, η οποία μάλιστα έχει ενοχληθεί καθώς δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτό το περιστατικό στο σχολείο του παιδιού της. Εσείς είσαστε ενήμεροι, καθώς στην καταγγελία γίνεται λόγος και για άλλα περιστατικά. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρόκειται για υιογενή μυνηγκίτιδα. Η υιογενή μυνηγκίτιδα δεν έχει καμία σχέση με τη βακτηριδιακή μυνηγκίτιδα που όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Μάλιστα. Η υιογενή μυνηγκίτιδα είναι ιός που δεν χρειάζεται καθόλου ουσιαστικά αντιβιωτικά και θεραπεύεται από μόνη της πολύ γρήγορα. Επομένως, και το άλλο στοιχείο είναι ότι τέτοια περιστατικά έχουμε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι μόνο τώρα που εμφανίστηκαν περιστατικά στη Λάρνακα. Όλον τον χρόνο έχουμε τέτοια περιστατικά. Mm-hmm. Απλώς εκείνο το οποίο συνέβη και είναι ότι είχαμε τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε 5 περιστατικά. Μάλιστα. Και κατά κάποιον τρόπο ήταν λίγο πιο πυκνά από άλλες φορές. Δεν είναι ιδιαίτερα πυκνά όμως πάλι. Γνωρίζετε τον λόγο που προκλήθηκαν, που οφείλονται? Ναι, ναι, βέβαια. Έχουν γίνει πλήρες εργασιακές εξετάσεις στο νοσοκομείο Λάρνακας όπου νοσηλεύτηκαν τα παιδιά. Ναι. Και έχουμε εντοπίσει τον ενδεροϊό σαν αιτία, που είναι το συχνότερο αιτία υιογενούς μυνηγκίτιδας. Και ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ακριβώς. Με το που παρατηρείτε, με το που διαγνώσκεται ένα τέτοιο περιστατικό, αμέσως ενημερώνεται η επισκέπτρια υγείας και οι υγειονομικοί επιθεωρητές, οι οποίοι επισκέπτονται και το σπίτι του παιδιού. Mm-hmm. Και δίνουν οδηγίες, γιατί ο ενδεροϊός αυτός είναι σαν γαστρεντερίτιδα που μεταδίδεται. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πλένεις καλά τα χέρια σου και να έχεις καλή καθαριότητα. Και επίσης οι επισκέπτες υγείας έχουν επισκεφθεί και τα σχολεία στα οποία έχουν παρατηρηθεί τέτοια περιστατικά. Δεν έχουμε δεύτερο περιστατικό στο ίδιο σχολείο. Μάλιστα. Βασικά είναι τρία διαφορετικά σχολεία τα οποία έχουν από ένα περιστατικό. Δεν είναι παράξενο δηλαδή αυτό. Και έχουν ήδη πάει επισκέπτες υγείας και έχουν ήδη μοιράσει φυλάδια ενημερωτικά για τους γονείς των παιδιών, στα οποία τους εξηγούν τι είναι η νόσος, η υιογενής μυνηγκίτιδα, τι μέτρα προφύλαξης. Χαρακτηριστικό της ήπιας πορείας της ασθένειας αυτής είναι ότι τα παιδιά έμειναν μόνο 2 μέρες κατά μέσον όρο στο νοσοκομείο και όλα έχουν πάει σπίτι τους. Ναι. Ένα σημαντικό είναι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή και πανικού, διότι καταλαβαίνουμε ότι αν δεν γνωρίζεις και ιδιαίτερα μόνο στην αναφορά της λέξης μυνηγκίτιδα, καταλαβαίνουμε ότι όλοι το μυαλό μας πάει σε μια σοβαρή ασθένεια. Δεν είναι υιογενής μυνηγκίτιδα, δεν είναι κολλητική. Μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό και σας λέμε τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο καθένας για την προσωπική του υγιεινή. Όπως σας είπα, μεταδίδεται ο εντεροϊός σαν γαστρεντερίτιδα και είναι πολύ σημαντικό το πλύσιμο των χεριών και καθαριότητα των χώρων. Αυτός είναι ο τρόπος για να προλάβουμε τη μετάδοση και να προστατευτούμε. Άρα το μέτρο που λαμβάνεται είναι ο περιορισμός αυτών των μαθητών. Ενημερώνονται οι υπόλοιποι γονείς, διότι η καταγγελία, η μητέρα αυτή λέει ότι δεν γνώριζε και κατά λάθος ενημερώθηκε ότι υπήρχε αυτό το κρούσμα στο σχολείο. Όχι, δεν είναι κατά λάθος. Έχουμε δώσει έντυπα για όλους τους γονείς στα σχολεία, τα οποία δεν έφτασε μέχρι στιγμής, θα πάει σήμερα οπωσδήποτε το έντυπο στο σπίτι της μητέρας αυτής να ξέρει και αυτή. Και το βασικό είναι να λαμβάνουμε μέτρα. Το παιδάκι είναι αυτό το οποίο νόσησε, θα μείνει σπίτι του μετά για ένα διάστημα, δεν θα πάει σχολείο. Και πώς ενημερώνεστε για αυτά τα περιστατικά, πώς τα εντοπίζετε? Εμάς μας πήραν, τι είναι το Υπουργείο Υγείας? Ναι, ή και οι επισκέπτες. Εμείς έχουμε μηχανισμός δήλωσης αυτών των περιστατικών και γραπτός, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μας πήραν τηλέφωνο οι γιατροί του που τα νοσήλευαν την ίδια μέρα βασικά και μας ενημέρωσαν ότι υπήρξαν ένας αριθμός περιστατικών για να γνωρίζουμε. Μας ενημέρωσαν επίσης η σχολιατρική υπηρεσία. Και έτσι από 2 πηγές πήραμε πληροφόρηση για τα περιστατικά αυτά. Ωραία. Τα οποία πρέπει να πω ότι τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Τις τελευταίες 3 ημέρες δεν έχει νοσηλευτεί άλλο μωρό στο νοσοκομείο και από εδώ και πέρα, αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι σημαντικό. Μάλιστα, άρα είναι καλή η υγιεινή γενικότερα και των χεριών για να μπορέσει να ξεπεραστεί και δεν υπάρχει ούτε κάποιος λόγος ανησυχίας στην περίπτωση που καθυστερήσει κάποιος να το εντοπίσει.
Όχι, σας λέω είναι αυτοθεραπευόμενη. Φυσικά κάθε μωρόν ή μεγάλος που παρουσιάσει πυρετών ή διάρειες ή εμετούς, είναι καλό να πάει στο γιατρό του να το εξετάσει. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε και προς όλους τους γονείς, κυρία Κολιούν, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και όσον αφορά τα δικά τους παιδιά, εάν έρθει αυτό το έντυπο και αναφέρεται ότι υπάρχει κάποιο κρούσμα, τι πρέπει να κάνουν, να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες? Ναι, αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία δεν πηγαίνουν σχολείο, διότι έχουμε μωρά τα οποία δεν πάνε σε σχολείο και μπορεί να πάθουν επίσης. Δηλαδή, ένα μωρό το οποίο κάνει πυρετών είναι καλύτερα να επισκέπτεται τον γιατρό του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σαν μήνυμα. Και επιπλέον η καθαριότητα. Το πλύσιμο των χεριών, ιδιαίτερα πριν φάμε. Αυτό είναι ένας απαράβατος κανόνας, βοηθάει σε όλα τα λοιμώδηνοσήματα και θα πρέπει να εφαρμόζεται και εδώ για προφύλαξη. Κυρία Κολιού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Δεν συντρέχει λοιπόν κανένας λόγος ανησυχία. Ανησυχία είναι κάτι που ελέγχεται, ούτε τα περιστατικά είναι πιο συχνά αυτές τις μέρες, αλλά δεν είναι τόσο αυξημένα. Μας έδωσε όλες τις